Εντυπωσιακή είναι η μείωση των δικηγορικών δαπανών που έχει επέλθει στην περιφέρεια Πελοποννήσου συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η περιφέρεια με αφορμή σχετική ερώτηση που είχε τεθεί σε συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, η εν λόγω δαπάνη ήταν 238.355 ευρώ το 2017. Αυξήθηκε σε 331.163 ευρώ το 2018, μειώθηκε σε 208.994 ευρώ το 2019 και πέρυσι, το 2020 δηλαδή, ήταν μόλις 99.337 ευρώ. Φέτος θα κινηθούμε στο 1 τρίτο περίπου των δαπανών των προηγούμενων ετών. Και επειδή το Φεβρουάριο θα έχουμε συν δύο δικηγόρους εδώ, τα χρήματα τα οποία θα διατίθενται στο εξής για τους δικηγόρους θα είναι πολύ λιγότερα από το 1 τρίτο που πληρώσαμε φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, οι νομικές υποθέσεις θα είναι και τακτοποιημένες, θα συνεδριάζουν όλοι οι δικηγόροι οι οποίοι θα υπηρετούν εδώ σε εμάς με πάγια αντιμισθία, ώστε να καθορίζουν τη γραμμή για διεκδίκησης από τη δική μας την πλευρά, την γραμμή στα δικαστήρια, γιατί τα θέματα που έχουμε είναι πάρα πολλά, ιδιαίτερα με τους εργολάβους, οι διεκδικήσεις είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Τον ερχόμενο Φεβρουάριο εξάλλου θα προσληφθούν στην έδρα της περιφέρειας δύο δικηγόροι με έμιστη εντολή. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ακόμα περαιτέρω το συγκεκριμένο έξοδο.